Και τώρα θα πάμε στη στήλη μας, όπως κάθε Πέμπτη, τη στήλη για τη τεχνολογία. Μας περιμένει ο Νίκος Βασιλάκος για να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και για δημοπρασίες και για πολλά άλλα που ξεχωρίσαμε μαζί και σήμερα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα και από μένα. Μια ηλιόλουστη μέρα παντού, που σημαίνει ότι μπορούμε εμείς οι πορωμένοι, να το πω έτσι, να δουλεύουμε πάνω στους υπολογιστές μας και να το ευχαριστιόμαστε με το παράθυρο την ανοιχτό. Με το παράθυρο ανοιχτό. Εσείς έχετε ήλιο, εμείς έχουμε λίγο μουντάδες στη Θεσσαλονίκη. Και να ετοιμαστούν για τα κόλλουμα να ετοιμαστούν. Α, βγήκε ήλιος και σε εμάς, μου λένε, από το κοντρόλ. Ωραία. Νίκο, πριν πούμε τα θέματα μας, επιτύχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση σχετικά με τις ανάδοχες οικογένειες, ανάδοχες μητέρες. Και όλα αυτά επειδή ψηφιοποιούνται και με την πλατφόρμα και προσπαθεί έτσι να γίνει και το matching, που λέμε, το τέριασμα. Κάποια στιγμή να πούμε και μαζί κάτι για αυτά. Θα ψάξουμε παρέα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Πάμε όμως τώρα στα θέματά μας. Στο επόμενό μας ραντεβού. Ωραία. Στο επόμενό μας ραντεβού θα μας βρεις. Ωραία, να πούμε γι' αυτό και να δούμε πώς και τρόπους διαπαιδαγώγησης και υιοθεσίας. Ωραία. Για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε όμως με την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο σπίτι μας, στις βασικές δουλειές του σπιτιού. Ναι. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό ότι το ψυγείο σου θα κάνει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και όχι το δικό σου ψυγείο, τα ψυγεία μας θα κάνουν ψώνια ακόμη του σούπερ μάρκετ. Ακόμη και τα παλιά αυτά πώς, που κάνουν και θόρυβο την νύχτα. Και δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Ναι. Λοιπόν, θα έχεις ανάγνωση barcode και RFID, δηλαδή των ετικετών των προϊόντων από το ψυγείο, και το ψυγείο θα μπορεί να σου κάνει παραγγελία μέσω ειδικής γέφυρας σύνδεσης με τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ και να, δεν μπορεί να παραλάβει ακόμα, δεν έχεις ρομπότ παραλαβή στο σπίτι. Αλλά σε λίγο όμως θα έχεις και ρομπότ παραλαβή στο σπίτι. Μπορεί να παραγγείλει όμως και να κανονίσει τις μέρες και τις ώρες που θα είσαι στο σπίτι για να παραλάβεις. Να πούμε ότι με βάση σιγά σιγά αυτά που λύγουν αδειάζουν τα προϊόντα. Τα πολυπληθή σούπερ μάρκετ. Θα μας ειδοποιεί και θα το δείχνει στην οθόνη του ψυγείου, γιατί σκεφτείτε ότι το σύγχρονο, το smart ψυγείο, το οποίο κυκλοφορεί ήδη, και μάλιστα να πούμε ότι α, η τιμή του έχει αρχίσει να γίνεται προσιτή. Βεβαίως κυκλοφορεί. 2.750 ευρώ είναι η πλήρης τιμή και υπάρχουν εκδόσεις smart ψυγείου και στα 1.750 ευρώ και πιο χαμηλά, ανάλογα του τι επιλέγεις να κάνεις. Δηλαδή, αν θες διασύνδεση σε όλο το σπίτι, να βλέπεις από τη οθόνη του ψυγείου, ας πούμε, και τηλεόραση, να βλέπεις τις κάμερες ασφαλείας, να βλέπεις τους άλλους χώρους του σπιτιού, ή αν θες να έχει απλές ενδείξεις σε LED οθόνη. Εγώ πιο χαμηλού κόστος, που να σου λέει να πετάξεις το γάλα. Α, θα μπορούσα, ναι. Ναι, να σου λέει να πετάξεις το γάλα, να σου λέει να φροντίσεις τα, τι είναι που κινδυνεύει να σαπίσει, γιατί υπάρχουν, έχουν αισθητήρες που καταλαβαίνουν όταν υπάρχουν μικρόβια στο χώρο. Οπότε θα σου πει ότι αυτό το φρούτο πρέπει να το πετάξει. Αυτό το λαχανικό πρέπει να το πετάξει. Και όχι να ανακαλύπτουμε εντός εισαγωγικών πτώματα μέσα στο ψυγείο μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Οπότε λιγότερο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, γιατί πλέον γίνονται όλα σαν να παίζουμε τις ταινίες στο Hollywood. Μα αυτό δηλαδή, τώρα μου θυμίζει ταινίες που βλέπαμε παλιά και λέγαμε θα δεν θα έρθει αυτή η για μας, αλλά κάνει πολλά. Μάλιστα. Ωραία, ωραία πράγματα. Έχει έρθει ήδη. Έχει έρθει ήδη και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία που δεν θα πούμε το όνομα που είχε εγκατασταθεί στον Ασπρόπυργο για να διεκπεραιώνει αυτές τις παραγγελίες ακριβώς. Μάλιστα, δηλαδή είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά και για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί και εκεί έχετε τη βιομηχανική περιοχή η οποία κάνει logistics και θα παραλαμβάνει όλα τα προϊόντα, γιατί το κρίσιμο για τον καταναλωτή είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή να μπορεί να σου παραδώσει το αργότερο την επόμενη μέρα όταν κάτι είναι υψηλής αξίας. Και τώρα είναι μια που είπες αυτό, βρεις. Επειδή σιγά σιγά θα ασχοληθούμε και με επαγγέλματα, επαγγελματικούς προσανατολισμούς, σπουδές μηχανογραφικά, τα logistics είναι ένας κλάδος, τέλος πάντων, πώς να το πούμε, ένα κομμάτι στην αγορά που θα έχει μέλλον για την αγορά εργασίας και όλα αυτά. Γιατί έχουμε συνηθίσει πια να αγοράζουμε και εννοείται ηλεκτρονικά. Εννοείται και στο επόμενο ραντεβού να πούμε γι' αυτά. Ωραία. Πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ στην Αγγλία και ήταν μπροστά, θυμάμαι, πριν πολλά χρόνια που είχα πάει και είχε αυτό το αυτόματο που έπρεπε εσύ μόνο σου να πληρώσει, να κάνει όλα αυτά. Και έλεγα, μα πώς θα τα κάνουμε τώρα όλα αυτά, τι γίνεται εδώ. Αυτός ο τρόπος βέβαια ήρθε και στην Ελλάδα εδώ και καιρό τώρα και το έχουμε συνηθίσει. Και πού θα πάμε. Σωστά. Τώρα υπάρχουν ρομπότ τα οποία διεκπεραιώνουν την παραγγελία, δηλαδή βλέπουμε ότι τα ρομπότ μέσα σε περίπου 1 με 2 λεπτά, μπορεί και πιο γρήγορα αν είναι απλή παραγγελία, μπορεί και στα 5 λεπτά,
διεκπληρώνουν πλήρως ένα καλάθι καταναλωτή και το έχουν έτοιμο για παράδοση στο φορτηγό που ο άνθρωπος τα φορτώνει αν δεν υπάρχει η μάντας που τα φορτώνει κατευθείαν στα φορτηγά. Αυτό γίνεται, αυτοματοποιείται όλη η διαδικασία και θα σας δώσω και την πληροφορία ότι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ που λειτουργούν με ηλεκτρονικούς βραχίονες Arduino και Raspberry, οι οποίοι είναι, υπάρχει ένα ψυγείο στην Αθήνα που είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο. Σε αυτό το ψυγείο μπαίνει ο βραχίωνας, παίρνει το προϊόν και το παραδίδει στην είσοδο για να μπορέσει να φτάσει στον καταναλωτή. Καταλαβαίνετε γιατί οικονομία μιλάμε, γιατί αυτό μετακυλίεται στο κόστος αγοράς του καταναλωτή και για προσωπικό το οποίο δουλεύει με τα ρομπότ. Δεν είναι προσωπικό που χάνει τη δουλειά. Είναι προσωπικό που δουλεύει ποιοτικά, που συντηρεί τα ρομπότ. Είναι άλλη φύση της εργασίας του παλιού υπάλληλου αποθήκης που ωραία, ξέραμε. Ωραία, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Οπότε, γιατί και εμένα λίγο με φοβίζουν αυτά καμιά φορά. Δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα απολυθεί κόσμος και θα πάμε σε σούπερ μάρκετ αυτοματοποιημένα. Θα γίνεται σωστή συνέργεια, τέλος πάντων, συνεργασία και θα μπορούν και πάλι να αποδίδουν περισσότερο σωστά. Κατανοητό. Μάλιστα. Και πιο φτηνά, δηλαδή, κοιτάξτε, δεν μπορεί να βάζεις τον άνθρωπο να μπαίνει σε ένα ψυγείο. Δεν είναι ανθρώπινο. Mm. Πρέπει να μπει το ρομπότ στο ψυγείο. Δεν μπορείς να βάζεις τον άνθρωπο να είναι σε επικίνδυνες συνθήκες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε βαρέα και ανθυγιεινά ήταν το χρήσωμα του χαπιού για τον πρόωρο θάνατο και τους καρκίνους. Τώρα έχουμε ρομπότ το οποίο κάνει τη δύσκολη δουλειά και σιγά σιγά όλο και περισσότερα ρομπότ έρχονται που κάνουν απλές δουλειές, επικίνδυνες δουλειές, ώστε ο άνθρωπος να είναι αρτημελής πηγαίνοντας και φεύγοντας από την εργασία του. Να καταλάβουμε ότι για λόγους ασφαλείας αποδεχόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ. Πώς? Με ελεγκτή τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς, με ελεγκτή τον άνθρωπο, ωραία το έθεσες. Και για τα ταμεία, βέβαια, έτσι. Ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι και στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι λιγότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στα ταμεία, γιατί έχει αυτοματοποιηθεί το σύστημα. Αλλά πάντοτε χρειάζεται εκεί κάποιος επικεφαλής και χρειάζεται και ο ανθρώπινος νους και εγκέφαλος. Απλώς θα αλλάξει ο τρόπος εργασίας στην ουσία. Ναι, και τώρα επειδή είπες κάτι πολύ ωραίο για τις τράπεζες, να πούμε ότι ο τρόπος που οι τράπεζες. Αυτό δεν το έχω συνηθίσει ακόμα τις τράπεζες, να σου πω. Απολύουν... Κακό φαίνεται λίγο εμένα. Ναι. Είναι πολύ βίαιο και δεν έγινε ομαλά. Εμένα δηλαδή, περιμέναμε από πολύ. Τον τραπεζικό κλάδο να κινηθεί πιο ομαλά, διότι ο άνθρωπος που έχει σχέση με το χρήμα και τον έχει μάθει τόσα χρόνια, δεν γίνεται σε μία μέρα, όπως ήταν το πρόσχημα του κορονοϊού, να καταργήσουμε την τράπεζα και τη φυσική επαφή, ειδικά για ένα δάνειο ή για μία ανάγκη που έχει ο άλλος. Τώρα και γενικότερα, να σου λέω, προχθές έτυχε να πάω σε ένα υποκατάστημα να κάνω μία μικρή δουλίτσα. Και ήρθε μέσα, μπήκε ένα κύριο, ήταν λίγο ηλικιωμένο και μπαίνει μέσα και λέει η κοπέλα εκεί στην αποθήκη, λέει δεν έχουμε ούτε ταμεία, τίποτα, είναι λίγο μόνο τα μηχανήματα. Δηλαδή ήταν ένα υποκατάστημα στην ουσία μόνο με μηχανήματα. Και η κοπέλα που ήταν εκεί, υποδοχή, ρεσεψιόν. Είναι δυστοπικό τώρα. Δηλαδή είναι και κοιτιόμασταν και οι δύο έτσι. Λέω τώρα πού φτάσαμε, ας πούμε. Μου φανιόταν πολύ περίεργο αυτό με τις τράπεζες. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμη. Αλλά εντάξει, εποχές αλλάζουν. Πάμε για να μην σπάω το χρόνο και στο iPhone πρώτη γενιά, γιατί μας έχει και εκεί νέα για δημοπρασίες, για όσους έτσι έχουμε ακόμη τα παλιά κινητά. Έγινε ναι, εκεί. Ναι, τι έγινε. Αγοράζεις την πρώτη έκδοση ενός προϊόντος και δεν ανοίγεις το κουτί. Α. Ιδανικά το αγοράζεις δύο φορές. Δεν το ανοίγεις το κουτί. Το αφήνεις με τη ζελατίνα, με το σελοφάν. Το βλέπεις. Το κρατάς λοιπόν έτσι και μετά από πόσα χρόνια, μετά από περίπου 14-15 χρόνια, πωλήθηκε περίπου 65.000 ευρώ. Πω, απίστευτο. Δηλαδή, ποιος θα τα δηλαδή, φανταζόταν όλα αυτά που είναι ζούμε. Αυτό που λέει ότι βρέθηκε. Ναι, αλλά έτσι ο συλλέκτης αποθηκεύει μία περιουσία που τότε ήταν γύρω στα 1.200-1.500 ευρώ και σιγά σιγά έφτασε στα 65.000 ευρώ γιατί ήταν ανέγκυχτο, ζελατίνα. Βγήκαν εκεί οι κακές γλώσσες βέβαια και οι πονηροί και είπαν ότι αφού έχει ζελατίνα, ρε παιδιά, πώς ξέρουμε τι έχει μέσα. Σωστά δηλαδή αυτό, πρέπει να το ανοίξουμε κιόλας. Και αυτός που το αγόρασε σίγουρα δεν θα το ανοίξει. Θα το αλλά είναι η εργαστασιακή ζελατίνα και είναι και το εγχειρίδιο το οριτζινάλε του iPhone 1. Δηλαδή γιατί αυτός να πούμε το ότι η επανάσταση με το iPhone. Το είχε εκεί, το έβλεπε, δεν το άνοιξε. Γιατί είναι και αυτό, ξέρεις, να αντέξει, να μην το άνοιξε. Εκτός αν μπορούσε να αγοράσει και δεύτερο. Ναι. Εντάξει. Και τώρα με αυτά τα λεφτά αντίστοιχα θα αγοράσει ένα μικρό διαμέρισμα τώρα... να ζούσε στην Ελλάδα. Σωστά, γιατί έχουν αρχίσει και τα βίντεο που λένε ότι χρησιμοποίησαμε το iPhone 1 για μία μέρα. Ποια ήταν η εμπειρία μας. Γιατί καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλά πράγματα στο iPhone 1 δεν λειτουργούν. Δεν είναι έτοιμο για όλα, τεχνολογία. Ούτε τα σημερινά. Γι' αυτό είχαμε update συνέχεια, βέβαια. Ναι.
Βέβαια, εμείς τα παλιά κινητά εκείνα τα πρώτα. Επειδή την ξέρεις... εποχή του 90. Εγώ το 99 είχα το πρώτο μου κινητό. Θυμάμαι, ήταν εκείνο με την κεραία, τα κουμπάκια. Αλλά κάποια στιγμή τα δώσαμε για ανακύκλωση. Δηλαδή, τις παντόφλες που λέγαμε. Άρα και εκείνα με κάποια από αυτά είναι έγκυχτα. Θα είχαν την ίδια αξία, όχι βέβαια. Ναι. Γιατί εκείνα δεν ήταν smartphone. Ναι, είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είχαν, άμα ήταν συσκευασμένο και στη θήκη του θα ήταν. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν είχαν θήκες. Ήταν ολόκληρα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να ερχόντουσαν και σε μεταλλικά κυβότια τότε, σκεφτείτε. Ήταν η εποχή που το χρηματιστήριο το βλέπαμε με τα μηχανάκια της Καπατέλ. Ναι, έτσι, έτσι. Άλλες εποχές, ναι. Μάλιστα. Ήταν συγκλονιστικές εποχές. Και να κλείσουμε με Facebook και Instagram. Μας έχεις για τα Meta Verified. Αυτό εγώ δεν γνωρίζω τι είναι. Ενώ χρησιμοποιώ και Facebook και Instagram. Για πες μας. Με 11,5 ευρώ το μήνα παίρνεις το μπλε τικ ότι είσαι η Έλσα Πιμενίδου, ότι είμαι ο Νίκος Βασιλάκος. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε στο παρελθόν στην Ελλάδα. Έπρεπε να είσαι χρήστης ή Αγγλίας ή Αυστραλίας ή Αμερικής και μερικές άλλες χώρες του κόσμου που μπορούσαν να σε πιστοποιήσουν και να σε ταυτοποιήσουν. Δηλαδή για τώρα, να μην υπάρχουν fake λογαριασμοί, ότι είμαι εγώ η Γνήσια, αυτό που λένε real κάποιοι καλλιτέχνες. Ναι, για τους fake λογαριασμούς. Ναι, και είναι μια γυριστή που κάνει το σύστημα στην ανωνυμία. Γιατί πολλοί λέγανε ότι εγώ θέλω την ανωνυμία. Πάρ την ανωνυμία σου και κράτα την και να είναι χαμηλού επίπεδου, χαμηλού κόστους και μείνε και ζήσε με αυτό. Αν θες να είσαι verified, γιατί verified σημαίνει ότι τον πιστοποιημένο χρήστη και τον ταυτοποιημένο, ο αλγόριθμος τον προσέχει και τον ανεβάζει. Σωστό. Θα σας πω ότι υπάρχουν τεχνικές. Άρα τώρα εδώ ξέρεις τι μου θυμίζει, επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο στην ουσία δηλαδή, ότι γιατί και η καμπάνια των κομμάτων τώρα πάρα πολύ με τα social media, εσύ το ξέρεις καλύτερα, χορηγούμενες και όλα αυτά γίνεται χαμός. Άρα σε δημόσια πρόσωπα και για τέτοιους λόγους αντίστοιχους, είναι πολύ σημαντικό αυτό να πιστοποιηθούν, δηλαδή να πιστοποιήσουν λογαριασμούς. Ναι. Και να σου πω και μια συμβουλή δωρεάν για όλους και όλες όσους μας βλέπουν. Τους υποψήφιους. Που κοστίζει περίπου 1500 ευρώ. Γιατί πρέπει να φροντίσετε να αυξήσετε ή να αγοράσετε followers στο Instagram. Γιατί κάποιος να αυξήσει ή να αγοράσει followers στο Instagram, στο Twitter και στο Facebook. Για ένα και μόνο λόγο, Έλσα. Γιατί? Διότι αν αγοράσεις και αυξήσεις τους followers σου, αρχίζει να σε προσέχει ο αλγόριθμος. Μάλιστα. Τα είπες όλα τώρα. Θα πούμε και για προεκλογικές καμπάνιες, όλα αυτά στρατηγικές και λογαριασμούς την επόμενη φορά, γιατί τώρα όλα αυτά θα μας απασχολούν. Με μεγάλη αγάπη και με πληροφορίες σου έχω καυτές σπαρταριστές πληροφορίες, χωρίς να λέμε ποιος είναι κάθε φορά ο υποψήφιος. Δεν πρέπει να λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου. Την καλημέρα μας στην Αθήνα.